Ο ΠΑΠ Κύπρου και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημέρωσαν σήμερα για την αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας και εν ώψη της αντίστροφης μέτρησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Πέρα από την υλοποίηση των θεσμικών προγραμμάτων στήριξης των αθλητών μας, αρχίσαμε σειρά επαφών για την ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων χορηγικών συνεργασιών, αλλά και τη δημιουργία νέων προς όφελος κύρια των αθλητών μας και βέβαια της αποδοτικότερης λειτουργίας της ΣΚΟΕ και των ομοσπονδιών μελών της. Είναι λοιπόν για εμάς ξεχωριστή η σημερινή ημέρα, γιατί ανακοινώνουμε επίσημα και στην παρουσία του έντιμου Υπουργού την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τον διαχρονικό και σταθερό φίλο του τόπου μας, την ΟΠΑΠ Κύπρου. Αν μπορούσαμε να χωρέσουμε σε δύο λέξεις τα όσα η ΟΠΑΠ Κύπρου έχει προσφέρει για δεκαετίες στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον αθλητισμό μας στο σύνολό του, αυτό δεν μπορεί να είναι άλλος από την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Κύπριων αθλητών σε παγκόσμιο στερέωμα, οδηγός για την ανανέωση συνεργασίας των δύο μερών. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης. Κάνοντας τον απολογισμό της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, μόνο ικανοποίηση μπορούμε να νιώθουμε για τα ωφέλη που έχει αποφέρει στον τόπο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των αθλητών μας. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας που ανακοινώνουμε σήμερα από κοινού με το νέο εκτελεστικό συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα ωφέλη για τον τόπο μας, τόσο στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο και στο σύνολο της δράσης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χαίρομαι διότι έχουμε αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μαζί με την σημερινή ηγεσία, αντιμετωπίζοντας κάποια έκτακτα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά και επιδιώκει η πολιτεία αλλά και ειδικότερα η κυβέρνησή μας. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία και την αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΟΠΑΠ. Στην σημερινή εκδήλωση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με συνοδοιπόρο την ΟΠΑΠ παρουσιάστηκαν επίσης σε φιλμάκι οι κυπριακές συμμετοχές στην Ολυμπιάδα που θα λάβει χώρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας από τις 23 Ιουλίου μέχρι την 8η ημέρα Αυγούστου.